Ποια είναι η πιο ωραία εποχή για να έρθει κάποιος εδώ στην περιοχή τη δικιά σας, αλλά και γενικώς στη Λίμνο? Καλοκαίρι. Κοιτάξτε, για καλοκαιρινές διακοπές είναι ένα από τα λίγα νησιά που είναι ακόμα, δεν έχουν φθαρεί από τον πολύ τουρισμό. Μάλιστα. Είναι στα Σπάργανα και αυτό είναι νομίζω μεγάλο ατού. Μετά μπορείτε να έρθετε το Πάσχα, κάνουμε ψυταριές, κάνουμε... Α, πολύ ωραία. Τότε είναι ωραία εποχή δηλαδή. Το Πάσχα είναι, υπάρχει πιο πολύ ησυχία, είναι πανέμορφη η φύση. Τώρα τη βλέπετε καλοκαιρινή, αλλά το χειμώνα και την άνοιξη, κυρίως την άνοιξη, είναι οργιάζουν τα χρώματα. Μια χαρά. Ωραίο. Εδώ έχετε το καθιστικό. Ναι. Τραπεζαρία, κουζίνα. Πλήρως εξοπλισμένη. Τα πάντα. Έχετε τα πάντα. Μπορείτε να φάτε πρωινό, να μαγειρέψετε, άμα θέλετε. Ωραία. Έχετε τα πάντα. Κρεβατοκάμαρα με δύο μονά κρεβάτια. Α, πολύ ωραία. Και εκεί είναι πολύ ωραία πάνω. Μάλιστα. Ναι, το σχέδιο, ωραία. Και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα με το διπλό κρεβάτι. Α, ωραία. Είναι, πολύ ωραία. Είναι έτοιμη να σας υποδηθεί με όλη μας την καρδιά και την αγάπη. Θα περάσουμε 4-5 μάλλον ωραίες ημέρες, υπέροχα. Πολύ ωραία. Θα σε ευχόμαστε καλή διαμονή και πάντα στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ό,τι σας ενοχλούμε. Δεν μας ενοχλεί, είναι χαρά μας. Ωραία. 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 Ευχαριστούμε πάρα πολύ.